Πλάσματα του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε κάποια φάση θα βγει το επόμενο βίντεο τα νεύρα μου, το οποίο θα αφορά την ομοφιλοφοβία, whatever, LGBTQ φόβια, πάμε παρακάτω. Μετά θα προσπαθήσω να κάνω άλλα δύο μέχρι τις 15 Ιουλίου και μετά θα κλείσουν τα νεύρα μου. Τώρα, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, οπότε πρέπει να τα μάθετε. Οπότε, οι μάχες με νεράιδες τελείωσαν, μαγνητοσκοπήθηκαν στο χιτήριο, κάποιοι από εσάς ήσασταν εκεί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις έχω κυκλοφορήσει στο Bandcamp σε CD, ως ήθιστε να βγαίνουν τα stand-up σε CD εδώ και πολλά χρόνια. Και μπορεί όποιος θέλει να πάει να αγοράσει αυτό το πράγμα. Γιατί να το αγοράσει από τη στιγμή που θα βγει στο YouTube μετά ελεύθερο? Έχεις απόλυτο δίκιο, random άνθρωποι που το ρωτάς αυτό. Η λογική είναι πάρα πολύ απλή, είναι η στήριξη. Πολλοί με ρωτάτε τι παίζει με το κανάλι, κανένα Patreon, κανένα τέτοιο. Δεν υπάρχει Patreon, υπάρχουν παραστάσεις και υπάρχουν και αυτά. Όποιος θέλει, είναι 5 ευρώ ελάχιστη, κάντε ό,τι γουστάρετε. Μέσα έχει ακυκλοφόρητο υλικό, προσωπικές σημειώσεις για κάθε beat με αγαπημένα αστεία και το πώς γράφτηκαν και το πότε και όλα αυτά. Έχει μέσα επίσης το opening act που ήταν η Κατερίνα Βρανά και έκανε roast σε μένα. Χα! Αυτό δεν θα κυκλοφορήσει πουθενά, οπότε μόνο εκεί. Και γενικά είναι ένα ωραίο γλυκούλικο πακετάκι, ρε παιδί μου, από μένα για εσάς, για όποιον θέλει να ενισχύσει. Τώρα, στα επόμενα μεγάλα νέα είναι ότι έγραψα βιβλίο και αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Χρονικό. Θα σας αφήσω link κάτω. Υπάρχει στα public, υπάρχει στο Comedy Lab Store υπογεγραμμένο, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας. Θα σας αφήσω πληροφορίες στο description. Και τώρα χαλαρώστε. Βάλτε καφέ ή μπύρα ή αλκοόλ ή τέλος πάντων οτιδήποτε και σας δίνω ένα από τα μεγαλύτερα beat που έχει στις μάχες με νεράιδες, το Λεύκωμα, μπορείτε να το απολαύσετε. Αυτό. Και μετά... Αυτό ρε παιδί μου, άντε, και τα λέμε. Και σας είπα ότι δυσκολευόμουν πολύ να κάνω φίλους στο δημοτικό και μ' αρέσει το δημοτικό σαν εποχή. Την κοιτάω λίγο ρομαντικά, το καταλαβαίνω, αλλά μ' αρέσει γιατί έχω και μια τεράστια θεωρία για το δημοτικό. Η οποία δεν μπορώ να τη στηρίξω κάπου, δεν υπάρχει κάποιο ακαδημαϊκό paper, εντάξει, χαλαρώστε. Απλά, πώς να το πω, νομίζω ότι η πρώτη μας σεξουαλική επανάσταση γίνεται στο δημοτικό. Αλλά δεν το ξέρουμε. Είναι αυτό που εμφανίζεται ένα καινούριο συνέστημα στη ζωή σου και δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό. Οπότε κάνεις κάτι συζητησάρες, τύπου... Νομίζω αγαπάω τη Σοφία. Και τι έκανες, την κλώτσα. Μετά, δεν έχει δόντια τώρα. Δεν ξέρω αν την αγαπάω το ίδιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ... Εγώ είχα μόνο δύο φίλους κατάφερα να κάνω, αλλά τα κατάφερα. Είχα δύο φίλους, είχα τον Χρήστο και τον Πάνο. Ο Πάνος, Παναγιώτης, το φωνάζαμε Πάνο, προφανώς, τον λέγαμε Όργιο. Γιατί κάθε φορά που κυνηγούσε την μπάλα έκανε αυτόν τον ήχο. Και δεν σταματούσε να κάνει αυτόν τον ήχο. Όταν άρχισε να κυνηγάει κορίτσια στο γυμνάσιο, ήταν πάρα πολύ τρομακτικός. Και ο Χρήστος, ο χοντρός, ο οποίος. Τώρα. Ένα-ένα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους χοντρούς. Αλλά ο Χρήστος δεν ήταν χοντρός γιατί έτρωγε. Ο Χρήστος ήταν χοντρός γιατί ήθελε. Ο Χρήστος ήταν από τα πιο ψαγμένα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. 8 χρονών παίζει να ήξερε το νόημα της ζωής. Ήταν λες και τον ρώτησαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Γύρισε τη μάνα του, την κοίταξε στα μάτια και της είπε: Όλα είναι μάτια! Μπορώ απλά να πιάνω χώρο! Ενοχλώ κανέναν! Όχι, αγόρι μου, σπανακόπτω. Ευχαριστώ, μαμά. Ήταν πολύ καλή παρέα, πολύ ωραίοι φίλοι, πολύ όλα αυτά ωραία. Και θυμάμαι ότι εμείς στο δημοτικό. Κάναμε Λεύκωμα. Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει Λεύκωμα στη ζωή σας, για να δω. Έχει ερώτημα. Τέλεια. Τέλεια. Είστε αρκετοί. Το Λεύκωμα, για όσους δεν ξέρετε, ήταν ένα τετράδιο. Ένα μαγικό τετράδιο από τα ακριβά. Που οι γονείς σου ήταν. Τι θα το κάνω. Δραχμές. Παλιά. Και ήταν ένα τετράδιο στο οποίο μέσα έγραφες θεωρητικά διάφορες ερωτήσεις. Τις απαντούσε όλη η τάξη στο τετράδιο. Και χωρίς να έχει κανένα σεβασμό για τις γραμμές, έγραφε ο καθένας όπως να είναι. Με ό,τι στυλό να είναι. Κάτι στυλό που μύριζαν λεμόνι, ξέρω εγώ, για τέτοια. Και το άνοιγες εσύ αυτό 20 χρόνια μετά, ωραία, και το έβλεπες και έλεγες τι γλυκούλια ήμασταν τότε. Ενώ ταυτόχρονα συμπλήρωνε την έτσι για τον ΟΕΔΑ. Έτσι δουλεύει. Και μέσα σε όλο αυτό το έσχος, ρε παιδί μου, έκανα κι εγώ Λεύκωμα. Και εγώ έκανα Λεύκωμα. Το ήδη η μάνα μου. Εντάξει. Όπως σας είπα, η μάνα μου είναι εκπαιδευτικός, εκείνο τον καιρό ήταν σε δημοτικό. Η μάνα μου επίσης είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ. Ρε, όταν είδε το Λεύκωμα αυτές τις τρεις πάρα πολύ χρήσιμες ιδιότητες όταν μεγαλώνει ένα παιδί, τις πέταξε από το παράθυρο. Δεν τα θέλω αυτά. Τα κάνω μαλακία. Και έρχεται και μου λέει: Τι είναι αυτό, της λέω Λεύκωμα. Μου λέει: Αν θες να το πάρεις στο σχολείο, το συμπληρώσω εγώ πρώτη. Της λέω: Καλά. Μια μάνα είχα, τι την κάνω. Παίρνει το Λεύκωμα, στο πώς σε λένε.
Γράφει μητέρα Μητερίδου. Στο τι ζώδιο είσαι γράφει το καλύτερο. Γιατί έχει χιούμορ. Στο ποιον πια αγαπάς γράφει τα παιδιά μου. Και στο χάρισε μου κάτι. Κλασική ερώτηση. Πήγε στην τουαλέτα. Έβαλε κραγιόν. Και φίλησε τη σελίδα. Βγήκα έξω. Λέω πάρα πολύ ψύχρεμα. Τι είναι αυτό! Για να το δουν τα παιδιά. Κανείς δεν πρέπει να το δει αυτό! Να το δουν να νομίζουν ότι έκανε κάποια μυστήρια παρουσία. Ποια μυστήρια παρουσία 9 χρονών φοράει κραγιόν! Αν είναι στο σχολείο σου, κάνετε τράφικινγκ. Sorry που το λέω! Επίσης αν υπάρχουν, γιατί δεν τις φέρνει σπίτι. Γιατί αλήθεια, αλήθεια το λεύκομα. Το λεύκομα δεν ήταν. Το λεύκομα ήταν μια συσκευή ανάκρισης. Οι ερωτήσεις ήταν προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να τις δει το θύμα. Εντάξει, και να μην καταλάβει τι απαντάει. Να αρχίσει να πω σε λένε, ζώδιο είσαι, χάρη να μην κάνει. Αλλά όταν φτάσει στο ποιον πια αγαπά, να απαντήσει αυτόματα για να έχει την αλήθεια. Και επίσης το δημοτικό μόνο αγαπούσαμε. Δεν υπήρχε άλλο συνέστημα. Ήμασταν όλοι ο Γιάννης Πάριος για 6 χρόνια. Αυτή ήταν η φάση. Και θυμάμαι να ανοίγει το λεύκομα το όργιο. Όχι το πιο λαμπρό αστέρι στο σύμπαν. Βλέπει το κραγιόν του πήρε 5 δεύτερα. Απλά η μάνα στο κάνει αυτό. Ναι. Ο χοντρός από δίπλα καλή. Μαλάκα, τι φάση με σένα. Τι πάει. Εννοώ αν μαγειρεύει καλά. Καλά μαγειρεύει. Ρέμψε. Σπίδιξε τη μάνα, μαλάκα. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία. Διότι φυσικά μια τέτοια ιστορία χωρίς δράμα δεν γίνεται. Οπότε εγώ με τον Πάνο αγαπούσαμε την ίδια κοπέλα, τη Σοφία. Η Σοφία ήταν μια οπτασία, ξανθά μαλλιά, κοντούλα, έκανε χορό. Δεν ξέρω τι σημασία έχει το τι έκανε χορό. Ήμασταν 8. Αλλά κάπως στο μυαλό μας ήταν λίγο εθέριο αυτό και κάτι το χαιρόμασταν. Και είχαμε συμφωνήσει τώρα, προσέξτε λίγο. Προσέξτε γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο. Είχαμε συμφωνήσει οι μικροί σεξιστές ότι αν η Σοφία αγαπάει αυτόν, εγώ θα του τη δώσω. Γιατί είναι πράμα η Σοφία, παιδιά. Είναι αυτοκόλλητα πανίνι. Τα ανταλλάζουμε μεταξύ μας. Αν η Σοφία αγαπάει εμένα, θα μου τη δώσει. Γιατί δεν ξέρω, είναι ο Λιμπερόπουλος του έρωτα ή κάτι τέτοιο από τα πανίνι. Δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύει. Εν τω μεταξύ, στο δημοτικό, ξέρετε, γίνονταν παράλληλες δράσεις. Δηλαδή, συμπλήρωνε το λεύκομα, είχαμε παραεμπόριο στο Game Boy. Το ζήσατε αυτό με το Game Boy. Που ανταλλάζαμε κασέτες, αλλά όχι μεταξύ μας. Εμείς βρίσκαμε το πλούσιο παιδάκι που είχε 20 κασέτες το μήνα γιατί είχε θείο στη Γερμανία. Και πηγαίναμε και του τις παίρναμε μια φορά το μήνα. Έρχονταν και μας έλεγε: Παιδιά, έχω καινούριες κασέτες. Ήμασταν, δεν έχεις καταλάβει καθόλου τι σου κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει, φέρτε. Ήταν μια ωραία ρομαντική εποχή κτλ. Το πρόβλημα ήταν οι δάσκαλοι, γιατί εγώ είχα τους δασκάλους, είχα αυτούς τους περίεργους, είχα κάτι απολυφάδια της δικτατορίας, μαλάκα, κάτι πεταμένους. Κάτι ανθρώπους δεν είχαν καμία σχέση με την εκπαίδευση, καμία σχέση με την παιδαγωγική, τίποτα απολύτως. Έμπαιναν μέσα στο μάθημα, πριν μπουν στην τάξη, τους έπιανε ο διευθυντής που ήταν νεότερος για να τους πάρει τη βίτσα. Κοίτα, δεν το κάνουμε αυτό πλέον. Καμώ το, κι εγώ ποιον θα δείρω σήμερα. Είχαν καμία, μπαίναν μέσα και βλέπανε κοιμωλία στο θρανίο και ήταν. Πάμε, μαθηματάρα θα κάνουμε σήμερα, παιδιά, λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν. Προπαίδεια του 37. Κύριε, αυτό είναι εκτός ύλης. Έλα, η μάνα σου είναι εκτός ύλης. Λοιπόν, μία 37, 2, 37. Δεν ξέρει κανείς. Απαντάτε, ρε μαλάκες. Λέτε να μην ξέρω πόσο κάνει το 2 επί 37. Θα απαντήσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας που τελειώσατε το λύκειο με 19.000 μόρια και σας έμεινε η προπαίδεια του 37. Εγώ επικεντρώθηκα στα ολοκληρώματα, όπως θέλετε, αλλά να πω το αστείο, ή θα μου πείτε και το 3.37, γιατί μπορούμε να πάμε και το βράδυ. Χαίρομαι. 3.37. Εντάξει, το έχουμε. Ωραία. Δεν ξέρει κάποιος απάντησε. Ωραία. Το αστείο ήτανε ότι δεν ήξερε κανείς και στον αφηγηματικό άξονα τάξη, παιδιά, καθηγητής, όπως συμβολισμός είναι ότι εσείς είστε τα παιδιά και εγώ καθηγητής. Στα νησλάσια σας γαμίζω τώρα, λοιπόν, προσέξτε. Σε αυτό τον άξονα, εντάξει, σε αυτό τον άξονα ο δάσκαλος δεν ξέρει ούτε ο ίδιος
Οπότε γυρνάει, δεν ξέρει κανείς, πάρτε το σπίτι. Σπίτι πάρτε το, εντάξει. Γιατί ούτε η κόκα δεν τον έκανε πιο έξυπνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που γαμίσαμε ένα αστείο. Λοιπόν. Ήταν τρομακτικό να έχεις αυτούς τους δασκάλους. Ήταν τρομακτικό γιατί κάνανε αυτό το περίεργο πράγμα. Κάνανε αυτό το πάρα πολύ περίεργο πράγμα που παίρνανε μαλάκα ό,τι έγραφες κάτω το θρανίο κρυφά και το διαβάζανε φωναχτά στην τάξη. Σας το έχουν κάνει αυτό. Δεν είναι παρενόχληση τουλάχιστον. Δεν είναι abuse. Δεν ξέρω, είναι λάθος. Και είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάναν τα παιδιά που είναι τώρα οι σημερινοί 50άριδες που βγαίνουν στο Facebook με το βραγί και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά είναι Δευτέρα. Καλημέρα! Πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν θέλαμε ρε μαλάκες να διαβάσει το λεύκομα. Δεν το θέλαμε γιατί γράφαμε δικά μας πράγματα πρώτον και δεύτερον γράφαμε και μαλακίες. Γιατί το συμπληρώσαν το λεύκομα και το όριο και ο Χρήστος. Θα σας πω. Λοιπόν, το όριο στο πώς λένε έγραψε να μη σε νοιάζει. Πολύ χρήσιμο, μπράβο. Στο τι ζώδιο είσαι έγραψε δεν πιστεύω σε μαλακίες. Μπράβο, καθαιρέθηκε η Ρούλα Κορομιλά. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Θα ανεβεί με ένα γάκι τώρα, τι γάμισες, κρίμα. Στο ποιον πιο αγαπάς, παιδιά, εδώ θέλει λίγο ιστορία. Στο ποιον πιο αγαπάς απάντησε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Απάντησε ένα πράγμα που για να το ξέρετε πρέπει να σας το θυμίσω. Γιατί όλα τα αγοράκια τότε, και δεν μπορώ να μιλήσω για τα κοριτσάκια, τρελαινόμασταν με μία μαλακία στο Μέγκα. Το σάκι τον υδραυλικό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό το έσχους. Πώς το θυμάστε, χειροκρότημα. Οκ, τα δύο τρίτα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μιλάμε, το Μέγκα ήταν αλλού το 93. Λοιπόν, Τάσος Χαλκιάς με τη Ράντα να παίζει υδραυλικό. Εντάξει, ήταν και τον πήρα τηλέφωνο και ήταν «Θες να κάνεις το Super Mario στα Εξάρχεια, αυτό». Και είπε ναι. Εντάξει, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ να παίζει μια γιατρέσα τη Λίλη, full κομπλεξική. Εντάξει, και αυτοί οι δύο ερωτευθήκανε, αλλά επειδή ο έρωτας έχει ταξικό πρόσημο μπροστά το Μέγκα, αυτοί δεν μπορεί να επιδιώσαν το. Εντάξει. Αυτό ήταν καλό μόνο για το Μέγκα. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν τελειώνερη, επιδεχτείτε με τη μαλακία, παρακάτω στο διάλογο. Αλλά ο Σάκης ήταν πολύ κομπλεξικός και κάθε φορά που τον ρωτούσανε αν αγαπάει κάποιον ή κάποια. Το κάποιον για το Σάκη πολύ δύσκολο. Γυρνούσε στην κάμερα, έσπαγε τέταρτο τοίχο μπροστά το Μέγκα και έλεγε προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Πάνος θεώρησε ότι αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία και το έγραψε προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη, όλα ήτα και ο Μέγκα. Στο χάρισε μου κάτι, έγραψε πάρ' τα αρχίδια μου. Γιατί έβριζε και το ήξεραν οι γονείς του. Το ήξεραν οι γονείς του και αυτό ήταν όπλο στο δημοτικό. Ήρθε μια μέρα να τον πάρει ο πατέρας στο σχολείο, γυρνάει, του κάνει πούσε ρε μαλάκα και κάνουν high five και κόλατο. Εμείς τα είχαμε πεθάνει με lightsaber, μαλάκα. Την ώρα θα λέγαμε πούσε ρε μα, χλακ! Θα έβγαινε, θα κοβόμασταν στη μέση, θα έσταζε το πτώμα και οι γονείς μας θα ήταν περήφανοι. Δεν θα σε βάζει, ναι, είχα απόγονο. Είχα απόγονο, αλλά. Ξεκίνησε μια λέξη από μα. Μπορεί να λέγε μαρμελάδα, μπορεί να λέγε μαλάκα. Το ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο, το σκότωσα. Καλά να πάθει το μαλακισμένο. Οπ, τι είπα. Την επόμενη μέρα ήρθε σχολείο, ήμασταν όλοι έτσι, φάλαγκα. Teacher's master, how do you do this? Ο Χρήστος είχε το ενδιαφέρον και θα σας πω, θα καταλάβετε γιατί ήταν φιλοσοφημένος. Ο Χρήστος θα συμπλήρωσε το λεύκομα στο πώς σε λένε, έγραψε ο Χρήστος. Ο χοντρός, δε, μην και μπερδευτούμε. Στο τι ζώδιο είσαι, έγραψε σαλάμι. Στο ποιον πια αγαπάς έγραψε τη σπανακόπιτα και στο χάρισε μου κάτευσε μια λαδιά από κάτι που έτρωγε. Δεν τον ένοιαζε, δεν ασχολήθηκε στα αρχίδια του όλα. Εντάξει, και είναι φιλοσοφημένος γιατί αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με τις απαντήσεις που δίνω εγώ σήμερα στα 31 μου σε αυτές τις ερωτήσεις. Και ήταν, δεν ήθελε να το διαβάσει ο δάσκαλος, δεν ήθελε. Και πέρα από αυτό, επειδή έγραφα αλήθειες, εγώ φοβόμουν πάρα πολύ. Φοβόμουν ότι θα έπρεπε κάπως να λογοδοτήσω απέναντι στις αλήθειες. Δηλαδή, το ανέβαζε πάνω και θα έλεγε Ανατολή, τι διαβάζω εδώ! Μόνο αλήθειες, κύριε. Χάιλ Χίτλερ, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ποια είναι η σχέση μας, δεν ξέρω. Και είναι αυτή η φάση, είναι αυτή η περίεργη φάση εκείνη την ώρα. Το τι διαβάζω, αγαπά τη Σοφία, και εγώ τι να κάνω. Αλλά υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μου που σηκώνει δράμα είναι αυτή. Για τον έρωτα, ρε, πουστή. Τη στιγμή να αρχίσει το ναι, την αγαπώ! Να αγαπώ εγώ και ο Πάνος μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφοι και άλλοι που δεν το λένε.
Και σίγουρα την αγαπάει και μία κοπέλα. Γιατί ο έρωτας δεν γνωρίζει σύνορα. Την αγαπάμε όπως ο ήλιος αγαπάει τη γη κάθε μέρα και τη φωτίζει και φυτρώνει χορτάρι. Έτσι φυτρώνει και το δικό μας χορτάρι. Και φανταζόμουν σε εκείνη τη φάση, ότι θα πρέπει κάποιος να με υπερασπιστεί. Μπορεί να μην ήμουν δημοφιλές παιδάκι, αλλά θα μιλούσα για όλους. Και φανταζόμουν να σηκώνονται όλοι εκείνη τη στιγμή και να γίνεται της πουτανάρας με στην τάξη. Επανάσταση, να ανοίγουν τα κορίτσια αυτές τις τριπλές κασετίνες που θέλα σαν σέρια να πας από όροφο σε όροφο. Και να βγάλουν αυτά τα στυλό που μυρίζουν φραγκοστάφυλλο, γιαούρτι και φράουλα μαζί με χρυσόσκονη για να τα πετάνε στο δάσκαλο. Δάσκαλος να γεμίζει κόκκινα μελάνια και να λέει αίμα, δεν το πιστεύω. Και να κολλάει πίσω στον πίνακα, να χτυπάει και να πεθαίνει επιτέλους. Όλοι να τριγυρνάμε γύρω επαναστατημένοι και να χουφτώνουμε το ένα το άλλο στο κεφάλι γιατί δεν έχουμε ιδέα πώς γίνεται. Και απλά γίνεται της πουτάνας με στην τάξη, ένα λουμινόχαρτο πίσω να ακούγεται και να είμαστε όλοι Χρήστο πέτα της Πανακόπιτα, μη τη φασώνεις μούχλια σε βρε αγόρι μου. Και να μας σώζει από αυτό το πράγμα ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ της γενιάς μας, το οποίο θα ήταν σίγουρα ένα ρωσοπόντιο παιδάκι στο τελευταίο θρανίο. Μας τα έφερναν με το κιλό, τότε τα καημένα τα παιδιά τα φέρναν εκεί, ήταν 14 χρονών στην τρίτη δημοτικού. Δεν τρώγανε τιμωρία, δύο μέρες φυλακή τρώγανε, ήταν αξίριστοι. Και τα βάζανε πίσω και τα βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν έγραψε, σκέφτομαι και γράφω. Γιατί σκέφτομαι και γράφω σε άλλη γλώσσα, ηλίθιε! Και το φαντάζομαι να σηκώνεται πάνω στο θρανείο, να απευθύνεται σε ολόκληρη την τάξη, όχι στη μητρική του γλώσσα, στη γλώσσα της Επανάστασης στα ελληνικά. Να σηκώνεται πάνω και να λέει «Έχω ένα όνειρο, ότι μια μέρα γκόρι κορίτσι πάει κέρι κέρι στην αυλή χωρίς τζίρι άλλη τάξη». Γι' αυτό το λεύκομα ήταν επικίνδυνο. Ήταν επικίνδυνο, μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Γι' αυτό δεν το κυκλοφορούσαμε, το διακινούσαμε. Ανάμεσα από το παραεμπόριο της βιντεοκασέτες της Disney, της κασέτες Game Boy. Η ηρωίνη μας, μανάκα, ήταν το λεύκομα. Πίσω από αυτή την παράνομη φυτεία με φακές που είχαμε στο παράθυρο. Τα ζωνιανά, μαλάκα, στο 21ο δημοτικό Χαριλάου. Τι ήταν αυτό το έσχος, ρε μαλάκα. Φακές, ρε μαλάκα. Μας πείσαν ότι είναι πείραμα. Πείραμα, τι θέλει να πείραμα, επαναληψιμότητα. Γάμισε με, κοίτα τα κουπάκια πώς είναι. Το ένα είναι φάγε, το άλλο είναι έβγα, το άλλο είναι πύλινο, γιατί έρχεται από το χωριό. Τι είναι αυτό, ρε με, που έρχονταν, βάζαμε φακί σε βαμβάκι και φυτρώνει. Και ερχόταν ο δάσκαλος και μας έλεγε, κοιτάξτε, έβγαλε φύτρα. Και έβγαλε μια φακί με πούτσα, μαλάκα, και κυνηγάει στου εφιάλτε, σαν τον Μπάκμαν. Φακί με βαμβάκι. Αυτό σας έμαθε. Βρείτε με ένα Γιώργο στον κάμπο που το κάνει έτσι. Ένα που έχει 100 στρέμματα μπαμπάκι, κάντα μπαμπάκι, λέει γυναίκα, έχω μια ιδέα. Μιλούσα με το μικρό της προάλλες που γύρισε από το σχολείο. Φέρε λίγο. Το μάθαμε κι εμείς. Φέρε λίγο. Ναι, τις 3α τις φθηνές, ναι, φέρε λίγο. Και πάει πάνε 100 στρέμματα και πετάει φακές και τα γαμάει τη μάνα όλα. Πάει, πετάει φακές και σκάνει φακές τσουτσούνια και δεν γίνεται τίποτα. Και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι έκανες εκεί. Το έχω μάθει στο δημοτικό, εντάξει. Είχα καρπία τώρα. Φέρε μια επιδότηση. Επίσης. Αχ, ωραία χρόνια.